Λοιπόν, για το θέμα αυτό των δηλητηριασμών, επιστρατεύουμε τον αυριωτή καθηγητή φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Χρήστο Πέτρου. Κύριε Πέτρου, σας χαιρετώ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ή πάμε να θυμηθούμε γιατί τρέχει και τώρα αυτό που είδαμε με τον ποιητή, τον Νομπελίστα, που ανοίγουν ξανά και δεν ξέρω μετά από τόσα χρόνια μπορεί κάτι να εντοπιστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για την υπόθεση Ναβάλνη και τον τρόπο με τον οποίο επιληθεί ο θάνατός του, αποδίδεται στην ουσία νευροτοξίνη. Με τέτοια ουσία δεν είχε δηλητηριαστεί και το 2020 και νοσηλεύτηκε στο Βερολίνο. Αποδίδεται σε κάποιο παράγοντα. Εντάξει, κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος γιατί έγινε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό από την αρχή και ούτε θα κάνουμε κάποια ανάλυση. Αποδίδεται, λέω, ναι, δεν είναι η οικογένεια που λέει. Μισό, απλά θα δούμε αυτό το δηλητήριο. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιωμένα, είχε δηλητηριαστεί το 2020. Ακριβώς. Ναι. Το 2020 είναι επιβεβαιωμένο ότι δηλητηριάστηκε με κάποιο από τους παράγοντες του Novichok. Είναι μια ομάδα παραγόντων. Είναι γνωστή, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσος είναι ο αριθμός αυτών των ενώσεων που υπάρχουν, που έχουν ξεμείνει από την Σοβιετική Ένωση, αν είναι 7, 10, 20. Είναι μια ομάδα ενώσεων νευροτοξικών που μπλοκάρουν ένα μηχανισμό που μεταδίδει μηνύματα από το νευρικό σύστημα, το πω πολύ απλά, στα όργανα και στους μύες. Και προκαλεί, στο τέλος προκαλεί θάνατο, αφού προκαλεί κάποια άλλα συμπτώματα. Ανοίγει στην ίδια κατηγορία με το σαρίν, αυτό που γνωρίζουμε που έγιναν οι δολοφονίες και στη Συρία και στο Ιράκ και, και στην τρομοκρατική στο Τόκιο. Και είναι ένα από τα χημικά όπλα που είχε στο προστάσιο της η Σοβιετική Ένωση σε ένα αγώνα που είχε κάνει με την Αμερική, έχει όπου και αυτή ήταν τα δικά του χημικά όπλα. Κάνοντας μια έρευνα τώρα, είδα η νευροτοξίνη. Ότι σχετίζεται, ξέρω εγώ, και με θεραπείες δέρματος, τύπου Botox, ή δεν έχει νόημα. Όχι, όχι. Αυτό είναι νευροτοξικοί παράγοντες. Είναι οργανοφοσφαιρικές και συνθετικές ενώσεις. Αυτά που λέτε για τις θεραπείες δέρματος είναι άλλες τοξίνες, είναι η βουτυλοτοξίνη. Άρα, κύριε Πέτρου, πώς μπορεί να χορηγηθεί, επειδή αντιλαμβάνουμε ένα τέτοιο τρόπο, μη ανιχνεύσιμο, ή πρέπει, άμα περάσουν λίγες μέρες εξού και υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση της σωρού. Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ανιχνευθεί. Η απορρόφηση μπορεί να γίνει κάποιο από αυτούς τους παράγοντες. Είναι υγροί και εξατμίζονται εύκολα, είναι πτυτικοί, άρα μπορεί να γίνει και με την, και με την εισπνοή. Μπορεί να απορροφηθούν και μέσω του δέρματος. Αυτή είναι η κυριότερη οδή που μπορεί να απορροφηθούν αυτές οι ουσίες από τον οργανισμό και να εκφράσουν τα τοξικά τους αποτελέσματα. Τώρα, αν κάποιος είχε ευτεθεί με αυτές τις ουσίες, προφανώς υπάρχουν κάποια υπολείμματα για κάποιο χρόνο μέσα στο σώμα. Είναι δηλαδή τρόπο ντυνά ένας θάλαμος αερίων, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι στο κελί του και να διοχετευτεί αυτό ως αέριο. Είναι πώς δεν, μπορεί, ναι. Κάποιες από αυτές δεν είναι και πολύ σταθερές στον αέρα, άρα πρέπει να έχει άμεση επαφή και να, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, να είναι σχεδιασμένη δολοφονία συγκεκριμένου ατόμου και όχι να μπορεί να μπει αυτές οι ουσίες τόσο πολύ να εξαρτηθούν στον αέρα και να προκαλέσουν. Ναι, όταν ο τρόπος που και στο παρελθόν αυτό το χημικό όπλο ουσιαστικά ή και τώρα στις μέρες μας, πώς μπορεί να προσεγγιστεί ο στόχος, αν θέλετε, και να διοχετευτεί. Τις προηγούμενες φορές ακούσαμε ότι τον είχαν προσεγγίσει ότι είχε πιει ένα τσάι σε ένα αεροδρόμιο. Μάλιστα. Ναι. Και με ένα παρόμοιο τρόπο είχαμε ακούσει για αυτό το ζεύγος των Ρώσων στην Αγγλία, το ζεύγος Σκρυπάλ, τον πατέρα με την κόρη, ότι με παρόμοιο τρόπο μέσω ενός τσαγιού πάλι είχαν δηλητηριαστεί. Ναι. Οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες, σας λέω, είναι υγρές, άχρωμες, άγευστες, που εξατμίζονται εύκολα και πολύ λίγες από αυτές είναι στερεές που μπορεί να δημιουργήσουν μια σκόνη στον αέρα και να μολυνθεί από αυτή τη σκόνη. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτρου. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην βουλεύτρια του Δημοκρατία.